Αυθεντικές, παραδοσιακές, γιαννιώτικες συνταγές με πρώτη ύλη τα μοναδικά γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα της Δοδόνη ΑΕ είχαν την ευκαιρία να γευτούν εκατοντάδες γιαννιώτες και επισκέπτες από το περίπτερο που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία από την υπηρετική γαλακτοβιομηχανία σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Η πρωτοβουλία της Δοδόνη ΑΕ για ένα τριήμερο ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή το μεσημέρι. Και με βάση τα μοναδικά προϊόντα της υπηρετικής φύσης, οι σεφ του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και οι σπουδαστές του τμήματος μαγειρικής ετοιμάζουν μοναδικές συνταγές. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της γαλακτοβιομηχανίας Γιάννης Κέισογλου αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία των ημερών για την εταιρεία που εξακολουθεί να υποστηρίζει ιδρύματα και φορείς που έχουν ανάγκη στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους. Σήμερα, από χθες ξεκινήσαμε βασικά και τελειώνουμε αύριο ένα τριήμερο γιορτής, χαράς και προσφοράς για τα παιδιά και τους μεγάλους. Όσοι περάσουν από την κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων θα γευτούν θεσπέσιες συνταγές παραδοσιακές, αυθεντικές, γιαννιώτικες από τον διακεκριμένο μας σεφ, τον κύριο Αδάμο Δότσιο. Μαζί με το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ κάνουμε αυτή την εκδήλωση, αποχαιρετώντας το 2017. Οι ευχές μας να συνοδεύουν όλο τον κόσμο, να είναι γλυκές, να είναι χαρούμενες και δημιουργικές και η χρονιά η οποία μας έρχεται. Και στο πλαίσιο αυτό των εκδηλώσεων των Χριστουγεννιάτικων, η Δοδόνη θα προσφέρει και μια πολύ μεγάλη ποσότητα γάλακτος στη Μονή Δουραχάνης, με συγχωρείτε, στα παιδιά. Ενώ παράλληλα θα ήθελα να το πω αυτό, ότι δεν είναι μόνο στις γιορτές που είμαστε κοντά στον κόσμο. Η Δοδόνη όλο το χρόνο έχει ένα εταιρικό πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης που βοηθά τα συσίτια, τη Μητρόπολη, το Κυροκομείο και πάρα πολλούς ακόμη φορείς, δίδοντας έτσι ποσότητες ικανοποιητικές για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς. Χρόνια πολλά, ευχαριστούμε πολύ, πολλές ευχές σε όλους σας. Ο σεφ Αδάμος Δότσιος, υπεύθυνος και της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος για την Ήπειρο, τόνισε πως τα προϊόντα της Δοδόνη από τον πρωτογενή τομέα της Ήπειρου αποτελούν την ιδανική βάση για τη δημιουργία μοναδικών συνταγών που κερδίζουν τον καθένα. Κάναμε μια πολύ καλή συνεργασία με τη Δοδόνη για να προσφέρουμε ένα καλό προϊόν και να διαφημίσουμε και τα προϊόντα της Δοδόνης που είναι πάρα πολύ καλά και να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που θα έρθει να μας τιμήσει εδώ στην πλατεία σήμερα. Μαζί με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων, τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και τη Δοδόνη θα κάνουμε ένα πολύ καλό τριήμερο γιορταστικό στην πλατεία και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει γιατί θα αποζημιωθεί πλήρως. Με τοπικά προϊόντα, με βάση στην παράδοση, ανοίγουμε φύλλο, κάνουμε τυροπιτάκια, με φύλλο εδώ παραδοσιακό κλπ. Και όλα τα προϊόντα της Δοδόνης τα χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να πούμε και ένα χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και ό,τι επιθυμεί ο κάθε άνθρωπος. Έχουμε πολλά νέα παιδιά. Θα πείτε βέβαια το ΙΕΚ αυτό το σκοπό έχει να κάνει εκμάθηση, εκπαίδευση σε νέα παιδιά. Όμως υπάρχει πραγματικό αντικειμενικό ενδιαφέρον και υπάρχουν δυνατότητες ανάδειξης και της τοπικής κουζίνας. Η ανάδειξη της παραδοσιακής τοπικής κουζίνας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Αλλά είναι πολύ βαθύ το θέμα που δεν μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια συνέντευξη εδώ. Οπωσδήποτε υπάρχουν δυνατότητες, οπωσδήποτε τα νέα παιδιά θα δώσουν μια άλλη νότα στην κουζίνα και της περιοχής ακόμη, γιατί και εμείς και εγώ προσωπικά μέσα από τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ τους προτρέπω πάντα και συνέχεια να μην αφήσουν πίσω την παράδοση και γι' αυτό το λόγο βλέπετε και ανοίγουμε φύλλο, γι' αυτό το λόγο κάνουμε ό,τι είναι παραδοσιακό. Μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες μαγειρικές που δεν είναι παραδοσιακές, δεν το θέλουμε, θέλουμε να κάνουμε εδώ τα παραδοσιακά πράγματα που κάνουμε, που είναι εδώ στην τόπια αγορά. Και ένα βασικό θέμα για να αναπτυχθεί και η γαστρονομία και η κουζίνα στην περιοχή μας οπωσδήποτε είναι και ο πρωτογενής τομέας στον οποίο τον έχουμε αφήσει όλοι πίσω. Πρωτογενής τομέας είναι ένα πάρα πολύ βασικός μοχλός μαζί με τον κόσμο που θα έρθει
για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Έρχεται ο κόσμος στα Γιάννενα και τα Γιάννενα μετά τους δύο δρόμους που ανοίξαν έχει γίνει και θα γίνει, θα έρθει πολλοί κόσμος στα Γιάννενα και με το αεροδρόμιο κλπ. Αλλά θέλουμε όμως οπωσδήποτε τον πρωτογενή τομέα να σηκώσουμε λίγο πιο ψηλά τον πρωτογενή τομέα. Να απευθύνονται και οι ΣΕΦ και οι μαγαζάτορες και όλοι να βοηθήσουν τον πρωτογενή τομέα, να βοηθήσουν και τον ντόπιο παραγωγό.